Ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν τα πανωτά περιστατικά βανδαλισμών πέριξ του ιερού ναού της Παναγίτσας Μασταμπά. Ανήλικοι προκάλεσαν ζημιές στα φωτιστικά και γενικότερη αναστάτωση στην γειτονιά. Και άλλες φορές το έχουν κάνει τα φωτιστικά. Ναι, τα τραβούν τα αυτό μέχρι που τα σπούνε ή δεν ξέρω εγώ, δεν θέλουν φως. Τι να πω, δεν ξέρω. Τα παιδιά που μαζεύονται το βράδυ είναι πάρα πολλά. Πολλά από αυτά τα μάλιστα τα βλέπει κανείς ότι είναι δύσκολη. Χαρακτήρες, δύσκολα παιδιά. Βλέπεις παιδάκια του δημοτικού, τέλος, δηλαδή 10-12 χρονών παιδάκια, τα οποία κάθε βράδυ σπάνε, κάνουν να τα, μα βλέπετε τα τζάμια της εκκλησίας σπασμένα, έχθες βράδυ, να το φως, βγήκε ένα πάνω το τρακούνι, έπεσε, τα διαλύσανε, από πίσω όλα τα σκαλοπάτια σπασμένα, δηλαδή πρέπει εδώ να μπει μια τάξη και από αστυνομία να γίνεται μια έφοδος, αλλά και από το Δήμο. Εφημέριος και δημότες αναφέρθηκαν στην απαράδεκτη δράση ορισμένων ανηλίκων που έκαναν γυαλιά καρφιά το δημοτικό φωτισμό και που συχνά προκαλούν ζημιές και στα τζάμια της εκκλησίας. Έτσι τα τζάμια παίζουν ποδόσφαιρο ΠΑΕ. Εμείς φεύγουμε. Κάποια στιγμή τα πόδια πρέπει να φύγουμε. Είναι εδώ, παίζουν μπάλα, μας πάνε τα τζάμια. Κάθε εβδομάδα πρέπει να δώσουμε τουλάχιστον 70 ευρώ. Αν σπάσουν ένα, αν σπάσουν δύο παραπάνω. Διότι συνεχώς τα σπούνε. Τι να κάνουμε τώρα. Ζημιές, βέβαια, συνέχεια είναι. Έρχονται και ξεσχοληθεί πάρα πολύ. Το ένα επηρεάζει το άλλο. Από παλιά γινόταν και τώρα χειροτερεύουν καθημερινά. Τις βραδινές ώρες αρκετοί δημότες γίνονται όπως λένε μάρτυρες ανησυχητικών καταστάσεων πέριξ του ιερού ναού, τονίζοντας την ανάγκη αστυνόμευσης. Κάνε ζημιές, κάνε. Α, το μεγάλο έσχος είναι πίσω από την εκκλησία. Δηλαδή φοβάσαι το βράδυ. Να περάσεις και το σε μιλάμε και φωνάζουν, μας βρίζουν αυτοί τα ίδια, οπότε δεν ξέρω παιδιά, εγώ πρέπει, δηλαδή πρέπει να μπει μια τάξη εδώ στην εκκλησία. Πέρα από τους βανδαλισμούς, άγνωστοι έγραψαν υβριστικά συνθήματα έξω από τον Ιερό Ναό, με τους δημότες να σχολιάζουν και τις εικόνες με τα κάθε λογή σκουπίδια στον αύλιο χώρο. Δυστυχώς κάθε βράδυ κάνουν τα σκαλοπάτια εκεί σκουπιδότοπο και όχι μόνο.